ομάδα που μετράμε μόλις 2 χρόνια ζωής, αλλά από την πρώτη στιγμή είχαμε ονειρευτεί αυτή τη συνάντηση. Έχουμε παρουσιάσει 2 έργα στο κορινθιακό κοινό, το «Θα σε κάνω Βασίλισσα» του Αλέκου Σακελάριου και το «Μάρτυρας κατηγορίας» της Αγκάθα Κρίστη. Τα τελευταία 2 χρόνια σκεφτόμασταν συνεχώς πώς θα καταφέρουμε να φέρουμε κοντά όλους τους ερασιτεχνικούς θεατρικούς συλλόγους της περιοχής μας. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε αυτή η ιδέα της παγκοσμιακής συνάντησης και από την αρχή είχαμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας ότι αυτή η συνάντηση δεν θα έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα. Γι' αυτό και επιλέξαμε τη λέξη συνάντηση και όχι τη λέξη φεστιβάλ. Είμαστε εδώ για να ενώσουμε όλες τις ομάδες, να γνωριστούμε μεταξύ μας, να μας γνωρίσει το θεατρόφιλο κοινό της Κορίνθου και πάνω απ' όλα όλοι μας παλεύουμε για το ίδιο πράγμα, για κάτι που αγαπάμε, για το θέατρο. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός και δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ μας. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν που επικοινώνησα αυτή μου την ιδέα στον Δήμαρχο, τον κύριο Αλέξανδρο Δηματικό, κατευθείαν έκανε ό,τι μπορούσε προκειμένου να με βοηθήσει να φτάσουμε σε αυτή την υλοποίηση και καταφέραμε να έχουμε κοντά μας 10 ομάδες από την Κόρυνθο, την Αρχαία, το Περιγιάλι, την Κλένια, τον Άγιο Βασίλειο, την πανεπιστημιακή ομάδα εδώ της περιοχής και ευελπιστούμε του χρόνου να καταφέρουμε να έχουμε και τις 15 θεατρικές ομάδες που υπάρχουν στην περιοχή μας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε, η συνάντηση αυτή ξεκίνησε στις 27 Σεπτεμβρίου με την ομάδα του Περιγιαλίου και ολοκληρώνεται 7 Οκτωβρίου τη μέρα Κυριακή με τη θεατρική ομάδα Πηξίδα, η οποία θα παρουσιάσει το έργο Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη. Μία μόνο ημέρα δεν υπήρξε παράσταση, Τετάρτη 3 Οκτωβρίου, καθώς είχαμε τα εγκαίνια της έκθεσης Πελοπόννησος 2018. Και επειδή ακριβώς σκοπός μας είναι ο συναγωνισμός και όχι ο ανταγωνισμός, δεν θέλησαμε να βάλουμε καμιά παράσταση για να μην υπάρχει πρόβλημα με αμφότερες εκδηλώσεις. Μακάρι να γίνει αυτή η συνάντηση θεσμός, να διοργανώνεται κάθε χρόνο, να έχουμε ομάδες από όλη την περιοχή, όσες περισσότερες γίνεται, και μακάρι το θεατρόφιλο κοινό της Κορίνθου να αγκαλιάσει και τις ομάδες και αυτή τη συνάντηση. Καλημέρα! Ξύπνησες? Βέβαια, πώς να μην ξυπνήσεις, αφού αφήνεις το τραπεζάκι μέσα στη μέση του δωματίου. Σπάσουμε και κάνα ποδάρι, κατάλαβες δηλαδή. Το δικό σου ή το τραπέζιου? Έλα τώρα, δε φιλεξενάδες. Πρώτα-πρώτα δεν υπάρχει μια τάξη εδώ μέσα στο σπίτι. Κοίτα εδώ, κοίτα κατάσταση. Κοίτα καταστασία! Καλά. Άντε πάλι τώρα την πιτζάμα σου. Οι παντόφλες είναι κάτω από το κρεβάτι. Στο βάθος πάλι. Όπου τις βάζω πάντα. Δεν καταλαβαίνω τι μανία σε πιάνει και βάζεις τις παντόφλες στο βάθος του δωματίου. Και αναγκάζομαι κάθε βράδυ που γυρίζω να σκύβω και να πλώνω το χέρι μου γεμάτο αγωνία για να τις πιάσω. Τι το κουβαλάς στην ίδια με το βιβλίο μαζί σου? Αυτό το βιβλίο, Γιούλη μου, είναι το νέο επιστημονικό σύγγραμμα του καθηγητή γιατρού Μίλε για τη θεραπεία της διαταραγμένης προσωπικότητας. Καλός Μίλε, είναι και αυτός. Καλός Μίλε. Τι λες, Γιούλη μου, επανάσταση του φέρει ο άνθρωπος. Καλέ, το Μίλε, το ξέρω. Το γνώρισε στο περασμένο συνέδριο της ιατρικής μεταβούσης. Ψώνιο είναι. Ψώνιο, Μίλε. Ο καθηγητής γιατρός Μίλε, ήθελα να πω. Επανάσταση σου λέει, έχει φέρει ο άνθρωπος. Άσε με τώρα να διαβάσω αυτό που διάβαζα όταν πήρε τηλέφωνο η φίλη σου. Να σου πω. Με φώναξε η γυναίκα σου εδώ. Η Άννα, τι έπαθε? Λέει τσακωθήκατε, δεν αισθανόταν καλά, τα νεύρα της. Α, καλά. Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα. Ναι, μωρέ. Βάσο! Βάσο! Άντε κόκαλα έχουν αυτοί οι καφέτες, ριζοντόβολο! Ορίστε οι καφέτες. Άντε, μπράβο. Α, να σου πω. Να μου πείτε, αλλά πριν μου πείτε τα μισθά μου πρώτα. Ορίστε. Τα μισθά μου είπα. Φεύγω. Φεύγεις που πας? Εκτός να πάμε, έχω και τη βαλίτσα μου μέσα έτοιμη. Διότι κύριε, δεν μπορείτε να μας βρίσκετε αυτό πρέπει το βράδυ και να μας δείτε και 3.000 το μήνα. Έχουμε και εμείς φιλότη. Ποιος σε βρίζει, μωρέ? Εγώ σε βρίζω. Ποιος? Η κυρία Άννα, αυτή καλά είναι και το μάλλον. Εσύ είσαι και την ταράξη στον κόσμο της φωνάς. Να η καρέκλα στραβά. Να το καλό ο ανάποδο. Δεν μπορώ πια. Τα νεύρα μου. Δώσα μου λοιπόν τα μισθά μου να αποχωρήσω. Σα χλαμάρες. Άκου Γιώργο, σε χλαμάρες. Βρε, σου κοπεί να μιλάς σε χλαμάρες. Άρες, μάρες, κουνάρες. Αυτό λέω. Καλά, πού είναι η κυρία σου? Μέσα είναι. Τη είδαμε την κυρία Γιώργο. Την έχει να τρελάνει τη γυναίκα. Καλά, πήγαινε τώρα μέσα και μετά που θα είναι καλύτερα, φεύγεις. Καλά, θα πάω. Αλλά χωρίς φωνές δεν κρίνεις, παρακαλώ. Ακούς το κύριο Σωτόπολο. Το άκουσα. Αγοράζει λουλούδια, με πηγαίνει στα κέντρα, βάζει να μου παίζουν βιολιά, με περιποιείται. Άκου, κάτω μωρέ, και εσύ δεν χαίρεσαι. Τσου, γιατί? Γιατί άλλαξα εγώ, άλλαξα. Και όταν ένας άντρας αλλάζει, κάποιο λάκκο έχει φάγα. Κάποια κουτσικέρα κάνει. Κάποια βρωμιά. Που το ξέρω, σου λέω. Υποπτεύομαι. Ωραία, και τι υποπτεύεσαι? Υπάρχει άλλη λέξη στη μέση.
Ο Γιώργος. Απίστευτο. Αυτός ο μουλαχτός, αυτή σου πια! Έλα, καημένη πια! Ξέρω ποια είναι αυτή η λάμια. Ξέρεις. Ξέρω. Ποια είναι. Είναι ένα παρτσακλό κλειστή, χορεύτρια, μπαλαρίνα συγκεκριμένα, που έρχεται δίπλα στο γιατρείο για θεραπείες. Αδύνατο. Δυνατόν! Έρχεται η κυρία, είδες πως είναι, δεν ξέρω τι είναι κιόλας. Κουνιστή, λυγιστή, τρι-τρι-τρι το κουδούνι. Και να παίρνει και μέσα στο γραφείο, λύει και τη βόλτα πίσω τους, κατάλαβες. Και έρχεται και μελάκια, και χαχαχα, και χιχιχι, και χω. Άκουσε εδώ. Αν νομίζεις ότι εσύ είσαι στρατηγός και εγώ είμαι φαντάρος, είσαι πάρα πολύ γελασμένος. Γι' αυτό κάνε μου τη χάρη και άσε με ήσυχη. Άσε με ήσυχη! Μάλιστα! Θα σας αφήσω ήσυχη. Ό,τι χρειαστείς θα είμαι στο γραφείο. Χαίρετε! Χαίρετε! Ξέρετε, ο γιατρός έπρεπε να λείψει για μια δουλειά πάρα πολύ επίγουσα και μας παρακάλεσε όσο θελήπει να σας κρατήσουμε παρέα. Ευχαριστώ! Συστήσω! Από εδώ η κυρία Όλγα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Τα πράσιτα. Πήγαινε μέσα. Η κυρία Γιούλη. Χαίρομαι πολύ. Εσείς. Εγώ Μπίλη. Δηλαδή Μπίλη. Είναι το καλλιτεχνικό μου. Το πραγματικό μου είναι Ροφίλικα Τσποδαράκη. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ χαριτωμένη. Καθίστε. Κάτσε. Δεν μου είπατε. Πώς αισθάνεστε καλά. Α, μια χαρά. Ξέρετε, ο γιατρός δίπλα μου κάνει μια σχέτα νεύρα μου. Είστε τεγραγμένοι. Ναι, ξέρετε, έχω άγχος από τη δουλειά μου. Είμαι χορεύτρια. Ακούσα να μου! Χορεύτρια, λίγο πέρα! Χορεύτρια! Σε κέντρο! Όχι, σε μπακάλικο! Μα και την νόστιμη όμως που είναι. Τι κορμάκι! Έτσι δεν είναι, Γιούλη μου? Ναι, έτσι. Τι προσόντα πρέπει να έχει όμως μια κοπέλα για να είναι σήμερα χορεύτρια. Και όμορφη πρέπει να είναι και... έξυπνη και χαριτωμένη. Και ταλέντο! Προπαντός! Έτσι. Κερδίζετε τουλάχιστον αρκετά. Α, δεν έχω παράπονο. Έχουμε και τα τυχερά μας. Ακούς, Γιούλη μου, έχω και τα τυχερά τους. Είναι όπως ακριβώς τα έλεγα. Διότι, Γιούλη μου, πρέπει να ξέρεις ότι τις χορεύτριες τις θαυμάζουν και οι άντρες. Μην πείτε ότι δεν έχετε επιτυχία στους άντρες. Καλέ, πώς. Στο κέντρο έρχονται πολλοί άντρες. Και όλοι εφοπλιστές, βιομήχανοι, παξιτούλοι. Και φαντάζομαι τι επιτυχία έχετε στους παντρεμένους. Όχι, δεν μ' αρέσουν οι παντρεμένοι. Ακούς, Γιούλη, του κοριτσιού. Δεν της αρέσουν οι παντρεμένοι. Γιατί... η ομάδα δημιουργήθηκε πριν ακριβώς πριν ένα χρόνο. Ήταν μια ιδέα πολύ φρέσκια ουσιαστικά. Πολλά παιδιά συμμετείχανε. Το έργο επιλέχθηκε από όλη την ομάδα. Είμαστε θείασος περίπου, αποτελεί το θείασος μας από 9 άτομα. Το έργο «Η γυναίκα μου τρελάθηκε» ανέβηκε πρώτη φορά στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου την 1η Ιουνίου και τώρα μας έδωσε την ευκαιρία ο κύριος Κωνσταντίνος Δουβής να συμμετέχουμε στην πρώτη παγκορινθιακή συνάντηση αεραστεχνικού θέατρου. Ο κύριος Δουβής με προσέγγισε όταν τελείωσε η παράστασή μας. Έτσι λοιπόν ήρθε και με ενημέρωσε ότι θα γίνει η πρώτη παγκορινθιακή συνάντηση αεραστεχνικού θεάτρου από τις 27 Σεπτεμβρίου έως 7 Οκτωβρίου. Έτσι λοιπόν και εμείς δεχτήκαμε, ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, εξάλλου μας αρέσει το θέατρο, αυτό θέλουμε να κάνουμε και εμείς, να το συνεχίσουμε δηλαδή στο Πανεπιστήμιό μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ και όλη η ομάδα μου.